Πάμε στην επόμενη είδηση, γιατί ο Νίκος Γεωργιάδης έχει όλο το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε ένα δημοσίευμα. Νίκος Γεωργιάδης speaking, είπαμε. Νικόλα, πες τα όλα. Που θέλει τη Δέσποινα Βανδύ και το Βασίλη Μπισμπίκη να είναι έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, όχι. Καταρχάς δεν έχουν όλες οι εκκλησίες σκαλιά, επίσης, πρέπει να σας πω. Εξαιρετικό. Αλλά μετά. Εννοείς σε νησιά δεν έχουν σκαλιά. Ναι, σε πολλές εκκλησίες δεν έχουν λοιπόν σκαλιά. Μετά το ταξίδι τους τώρα στην Αμερική, στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, όπου είδαμε και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες, sold out εμφανίσεις έχω να σας πω ότι έκανε εκεί η Δέσποινα Βανδύ και ο σύντροφός της τη θαύμασε. Έχουν βγει από ιστοσελίδες, ξεκίνησαν, μετά το είδαμε και σε εφημερίδες, ότι η Δέσποινα Βανδύ και ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά λοιπόν της εκκλησίας. Αυτό... Δεν έχουν όλες οι εκκλησίες σκαλιά. Δεν έχουν όμως όλες οι εκκλησίες σκαλιά. Εγώ λέω πως είναι το ρεπορτάζ. Ένα σκολομπατάκι το έχουν, δεν είναι καμία σε ευθεία. Σε πολύ δυνατή. Σε πολύ δυνατή. Έχει πάει σε πολλά, σε πολλούς γάμους σε νησιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Το δικό μου ρεπορτάζ λοιπόν λέει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, φυσικά δεν ξέρεις ποτέ πότε μπορεί να κάνουν την έκκληση. Αλλά έχοντας μιλήσει με ανθρώπους από το πολύ στενό τους περιβάλλον και ιδίω σε αυτή τη φάση της ζωής τους, επειδή ήδη το έχουν ζήσει αυτό το πράγμα, ο καθένας από ένα γάμο στο ενεργητικό του, δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ καλά μαζί έτσι όπως είναι, αλλά δεν ακριβώς είναι κάτι που το έχουν στο μυαλό τους. Και όσοι γνωρίζουμε, γνωρίζουμε καλά τη Δέσποινα, νομίζω ότι δεν θα παντρευόνταν, δεν έχει λόγο. Ναι. Μην το προεξοφλείς αυτό. Δεν έχει λόγο ξανά, δεν νομίζω. Κλείνουν πάντα τρία χρόνια μαζί. Μπορεί το συνέστημά σου να είναι τόσο δυνατό που θέλεις να ζήσεις και αυτό με τον άνθρωπο που αγαπάς. Ναι, σου βγάζει ένα προφίλ τρομερή ελευθερία, τρομερή απελευθέρωση. Δεν είναι 80 χρόνια πριν που λέγαμε όποιο παντρεύεται μόνο για να κάνει δουλειά. Νιώθουμε ότι έχει μπει σε ένα τρύπι Δέσποινα πιο απελευθερωμένο, πιο άνετο, που νομίζω ότι θα το θεωρεί περιττό. Ναι, ναι, υπάρχει μια εξωστρέφεια, το βλέπουμε. Ακριβώς. Είδες μια Δέσποινα που δεν έχεις ξαναδεί τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί να μπει σε μια συνθήκη τώρα να μπορώ να παντρεύομαι συμπεθέρια, ξαδέρφια, μεγάλο ζει στον κόσμο. Καλά, δεν θα έχει συμπεθέρια, ξαδέρφια. Αλλά ήταν σου λέει, δεν είναι τώρα, δηλαδή, εντάξει, δεύτερος γάμος. Γιατί στο δεύτερο γάμο δεν υπάρχουν οι συνθήκες αυτές που υπάρχουν στο πρώτο γάμο. Εγώ δεν νομίζω ότι η Δέσποινα θα θέλει να παντρευτεί. Μια χαρά είναι η κοπέλα, ζει τον έρωτά της, πέρασαν πολύ ωραία. Είδαν και τον πρόξο στη Νέα Υόρκη, τον Ντίνο τον Κωνσταντίνο και περάσανε πολύ όμορφα. Ποιος είναι αυτός? Ντίνος Κωνσταντίνου. Έχει φαρμακείο. Όχι, αλλά πρόσεξε, αυτός που ήταν μαζί τους, ο Κωνσταντίνος, έχει πολύ μεγάλη φαρμακαποθήκη. Αν με κοροϊδεύεις. Γιατί αν σε πειράζει που ξέρω και αυτό το ρεπορτάζ, τι να κάνω από Ποσειδώνα μου. Κορίτσι μου, τα ξέρεις. Το φάρμακο το πέτυχα πάντως. Λοιπόν, να πάμε στο My Style Rocks και να θέλουν να παντρευτούν και να κλείσουμε και αυτό το θέμα, να βάλουμε τη δική μας τελεία με το καλό, δική τους είναι η ζωή. Εκείνοι αποφασίζουν και εμείς θα είμαστε εδώ. Καλή μια χαρά είναι και πολύ ωραία ζωή. Απλά να παντρευτούν Κυριακή άμα τους βολεύει.